Καλημέρα. Είναι καλή. Έχουμε beef. Τι beef έχουμε τώρα? Έχουμε beef στην εκπομπή και είμαι έξαλλη. Γιατί ρε? Είμαι έξαλλη γενικά, διότι με ξεφτιλίζετε. Τι με κάνετε? Εμείς. Με ξεφτιλίζετε, μοντάρετε τα βίντεο άλλα ντάλα, εκτίθεμαι εγώ. Εκτίθεται η εκπομπή, εκτίθεστε κι εσείς, εκτιθέμεθα όλοι. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ νόμιζα ότι όλοι λένε καλά λόγια για μας. Δεν το πρώτη φορά το ακούω αυτό. Μήπως δεν το κατάλαβες καλά. Έφτασε η ώρα να έχουμε κι εμείς μπιφ, μακαλιά. Δεν το πιστεύω. Βέβαια, έχουμε. Αντεπίθεση τώρα, τι έχει γίνει? Όχι, εμείς όμως. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή όπως κάνουν οι σωστές εκπομπές. Ναι, ναι. Πόσο αρχή, πολύ αρχή. Πριν κάνα μήνα, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν έχει να κάνει και 9-10 χρόνια αντέχει το πιθ. Σωστό, πριν κάνα μήνα, λοιπόν, εμείς δείξαμε κάποιες δηλώσεις εδώ της Μαρίας Κορινθίου που έλεγε κάποια πράγματα για τον έρωτα φυγά. Ναι. Είπα λοιπόν εγώ, καλύτερο όταν δεν ξέρει κάποιος, ρε παιδί μου, τι έχει συμβεί ακριβώς παρασκηνιακά, ναι, με τον έρωτα φυγά, να μην εκφέρει άποψη γιατί εκτίθεται ο ίδιος. Το θυμόμαστε. Το παίρνει λοιπόν η Μαρία και λέει, δεν είναι έτσι, δεν βάλατε, λέει, όλες τις δηλώσεις μου, είπε η Μαρία Κορινθίου. Α, την κόψαμε στο μοντάζ. Επί τούτου, λέει, έγινε μοντάζ. Μήπως, εγώ λέω, να κάνω το δικαιολογείο μου. Επί τούτου, περίμενε τώρα, θα το δούμε όλα. Θα δούμε και το μοντορισμένο υλικό, θα δούμε και το αμοντάριστο υλικό. Πάμε να δούμε πρώτα τι δείξαμε εμείς και τι υπόθηκε και πώς τα πήρε η Μαρία Κορινθίου. Και μετά θα ξεμοντάρετε αυτό που μοντάρατε και θα το δείξετε. Άκου, πάμε το άριστο, αμοντάριστο. Πάμε πρώτα να δούμε το μονταρισμένο. Έχω μπερδέψει και τα λόγια. Εντάξει, εγώ με μια χαρά, επιλογή μου είναι. Επιλογή μου είναι να μην ενημερώνομαι για όλα αυτά. Δεν με ευχαριστεί. Ναι, με κουράζουν. Θέλουμε και να σχολιάσω και για τον έρωτα φυγά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κάποιες δουλειές που όταν δεν έχουν το αντίκτυπο που πρέπει να έχουν, δυστυχώς πρέπει να κόβονται για να μην γίνονται περαιτέρω, να μην μπαίνει μέσα το λεγόμενο. Δηλαδή, μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Να σου ανακοινώσουν ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία. Παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Εγώ μπαίνω και στην πλευρά και από την μεριά της παραγωγής, η αλήθεια είναι. Αν η παραγωγή δυστυχώς δεν πηγαίνει καλά, δεν θα έχει να σε πληρώσει. Που σημαίνει ότι θα δουλεύεις τσάμπα. Με την Πέτη Μπαγκύρα, τι έχει γίνει? Έκανες κάποιες δηλώσεις για τον έρωτα φυγά, έριξε μια μπηχτή στην εκπομπή της για εσένα. Όταν κάνεις δηλώσεις και δεν ξέρεις ένα θέμα. Δεν ξέρω το θέμα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί εκτίθεται η ίδια, ρε παιδί μου. Εντάξει, μόνο στα νούμερα εκτέθηκε. Δεν ήξερε ότι πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν σαν να μην έχει κάνει αλλά όταν σου λέει τι έχετε να πείτε για τον έρωτα φυγά και λες, εντάξει, παιδιά, όταν μια εκπομπή, μια σειρά δεν πάει τόσο καλά, μα είναι διπλάσια τα νούμερα από το μέσο όρο του σταθμού. Δεν το είδα. Είπε ότι εκτίθεσαι. Εντάξει, αυτή η λέξη δεν είναι ωραία. Ότι εκτίθομαι. Οπότε για να μην εκτίθομαι. Και να μην εκτίθονται και οι άλλοι, αυτοί που μόνταραν και αυτοί που παίξανε τις δηλώσεις μου, για να μην εκτίθονται και αυτοί, να παίξουν από την αρχή τη δήλωσή μου. Που λέω ότι δεν έχω ιδέα, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει, δεν ξέρω αν κόβεται, δεν ξέρω εάν πηγαίνει καλά ή όχι ή τέτοια. Και θα σας μιλήσω γενικά. Σε μία παραγωγή υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες όταν κόβεται μία σειρά. Και εμένα τώρα δεν μπορώ να ξέρω μα έγινε εσκεμένα. Το σίγουρο είναι ότι επί της ουσίας, επί τούτου, έγινε το μοντάζ έτσι όπως έγινε. Τώρα, αν έγινε εσκεμένα για να εκτεθώ ή όχι για να γίνει θέμα ή για άλλες εντυπώσεις, αυτό ήταν και το αποτέλεσμα τόσο αλλιώς. Αλλά δεν έγινε για κάτι σημαντικό και σοβαρό, ούτε ήταν. Αλλά βγαίνεις και το διορθώνεις. Το διορθώνω γιατί τοποθετήθηκαν κάποιοι άνθρωποι για τη γνώμη μου, ενώ δεν ήταν αυτή η γνώμη μου. Στενοχώρησε περισσότερο το πρόσωπο, με στενοχώρησε η Μπέτη Μακύρα περισσότερο. Δεν με στενοχώρησε. Δεν με στενοχώρησε. Πώς έπρεπε να σε πάρει η Μπέτη ένα τηλέφωνο ή να πάρει εσύ. Α, καλέ, μωρέ. Άκου τώρα, δεν έχω να χωρίσω και τίποτα με την Μπέτη. Αλήθεια το λέω. Έχει υπάρξει παρεξήγηση. Ακούστε να δείτε. Ακούστε. Αυτό άντε θα τοποθετηθώ σε αυτό, αν και θα μπορούσα να πω τελεία. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα το πω πολύ λαϊκά, τη γουστάρω την Πέτη. Λοιπόν, ήταν μια λέξη που δεν μ' άρεσε, το εκτίθομαι, και αισθάνθηκα ότι επειδή δεν εκτίθομαι, γιατί δεν ακούστηκε όλη μου η γνώμη και η άποψη, η τοποθέτηση μάλλον, απλά ήθελα να πω ότι δεν θεωρώ ότι εκτίθομαι. Θεωρώ ότι εκτίθονται αυτοί που μοντάρανε ή τέλος πάντων που δημιουργήσανε το βίντεο, ή τέλος πάντων που σχολιάστηκε μετά με τον ανάλογο τρόπο. Μέχρι εκεί όμως, δηλαδή, ούτε πραγματικά την. Και δεν το λέω τώρα, εγώ δεν τα λέω, το ξέρετε. Λοιπόν, την πάω πάρα πολύ την Μπέτη. Μπορεί να μην ήταν ενήμερη η ίδια η Μπέτη εκείνη τη στιγμή, τι μπορεί να έχει προϋπάρξει πιο πριν από το δικό μου το λόγο. Ναι, προφανώς, αυτό λέω. Η ερώτηση ήταν, θεωρείς ότι έγινε επίτηδες από έναν συνάδελφό σας? Και απάντησα εγώ, δεν θεωρώ ότι έγινε επίτηδες, απλά
το αποτέλεσμα έχει σημασία και έπρεπε κι εγώ να τοποθετηθώ. Με ξεφτελίζετε. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, το παίρνουμε εμείς τώρα πάνω μας, η ομάδα από πίσω. Εσύ τις καπουλάρες πάλι. Εσένα δεν λέει τίποτα κακό. Με γουστάρει, αλλά δεν της άρεσε που είπα το εκτίθεται. Ναι, αλλά και εσύ δεν φταίει, αυτό σου σερβίραμε, αυτό μας είπε. Ναι. Ποιος το σέρβιρε, ποιος το κόψε και το μόνταρε αυτό το πράγμα. Η ομάδα από πίσω, ότι δηλαδή εμείς αλλάξαμε το υλικό και βάλαμε κάτι άλλο, προσκεκομένο και άλλο, ήθελε να πει κι άλλο. Εγώ, για να λυθεί αυτή η παρεξήγηση, που εμένα με τη Μαρία δεν μας χωρίζει όπως είδατε. Το καταλάβαμε, εσείς τη βγάλατε με λιγάλα. Λοιπόν, θέλω να μου δείξετε άκοπο αμοντάριστο το υλικό. Να δούμε τι είπε η Μαρία, γιατί η Μαρία λέει ότι μπορεί και σκόπιμα. Έγινε σκόπιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σαν να θέλουμε. Ότι αλλοιώθηκαν τα λεγόμενά τη, λέει η γυναίκα. Επί τούτου, το είπε το επί τούτου. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Να το δούμε, γιατί έχουμε κάνει λάθος και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό που κάναμε. Αν το έχουμε κάνει. Εσύ θα ζητήσει. Όλοι θα ζητήσουμε συγγνώμη. Και εσύ για την ομάδα που έχει διαλέξει. Δεν έχει πει τίποτα για μένα. Συγγνώμη, προκαταβολικά, μέχρι να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί εγώ δεν το έχω δει το μοντάριστο. Μπορώ να το δούμε. Να το δούμε. Άκοπο μοντάριστο. Θέλουμε και να σχολιάσω και για τον έρωτα φυγά που προώρα σταμάτησε. Πώς φάνηκε αυτό. Σταμάτησε. Και μάλιστα οι ηθοποιοί ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή μέσω email. Δυστυχώς. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι τα άσχημα. Κοίτα, απ' την άλλη κατανοώ και την παραγωγή. Άμα δεν βγαίνει η παραγωγή, άμα δεν κάνει νούμερα, εάν λοιπόν δεν έχει το διαφημιστικό κομμάτι ώστε να μπορεί να στηρίξει οικονομικά, να στο πω έτσι, και παραγωγικά όλο το υπόλοιπο κομμάτι, κατά συνέπεια δυστυχώς υπάρχει και αυτό, που είναι κάποιες δουλειές που όταν δεν έχουν το αντίκτυπο που πρέπει να έχουν, δυστυχώς πρέπει να κόβονται για να μην γίνονται περαιτέρω, να μην μπαίνει μέσα το λεγόμενο. Δηλαδή, μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Να σου ανακοινώσουν ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία με μήνυμα. Ναι, μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερα επεισόδια από ό,τι ήταν το αρχικό, τέλος πάντων, η αρχική συμφωνία. Με άκομψο τρόπο, δηλαδή να στείλει ένα mail, ένα μήνυμα, να μην στο πούνε από κοντά. Παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Εγώ μπαίνω και στην πλευρά, και από την μεριά της παραγωγής, η αλήθεια είναι. Είναι δίνεις-παίρνεις, φυσικά. Δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Έτσι, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Είναι και η τεχνική, είναι και σεναριογράφη, είναι και ο σκηνοθέτης, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, παύλα μετά παραγωγή. Αν η παραγωγή δυστυχώς δεν πηγαίνει καλά, δεν θα έχει να σε πληρώσει, που σημαίνει ότι θα δουλεύεις τσάμπα. Και είναι και, γι' αυτό σου λέω, εξαρτάται πώς έγινε, πώς υπόθηκε, πώς. Έχεις λέξει κάποια σειρά, ναι. Καλή έννοια. Δεν έχω δει, μωρέ, δεν έχω δει. Είπε κάτι άλλο, σε άκουπε σαν μοντάριστη. Αν κατάλαβα καλά και δεν κάνω λάθος, είπε τα ίδια πράγματα με αυτά που είπαμε, απλά λίγο πιο ανεπτυγμένα. Δηλαδή, καλά, ξανά και κόψαμε λίγες ανάσες. Με άλλη ταχύτητα. Τις παύσεις. Δεν νομίζω ότι έχουμε εκθέσει πάντως. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είπε και στο μαζεμένο, αυτό έχει πει και στο μεγάλο. Εντάξει, δεν θεωρώ και εγώ ότι έχει εκτεθεί. Εντάξει, δεν έχει γνώση ότι πήγαινε καλά προφανώς η σειρά. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που λέει, επειδή και η Μαρία έχει μια εταιρεία παραγωγής μαζί με τον Γιάννη, τέλος πάντων, ξέρει τι σημαίνει να κάνεις και μια παραγωγή μιας εκπομπής, μιας σειράς. Έχει ένα δίκιο. Όταν μια σειρά δεν πάει καλά, καλό είναι να κόπει για να μην μπορούν να πληρώνουν την ηθοποίηση και χρωστάμε μετά, έχουμε χφέσια. Ναι, είναι από τα δικά της. Φίλτρα με τη δική της οπτική γωνία, αλλά ναι, κάτι άλλο αυτό. Ναι. Γιατί δεν είναι στην προκειμένη ότι δεν πήγαινε καλά. Πάντως δεν είπε άλλα στο μονταρισμένο ίδια, υλικό και άλλα στο αμοντάριστο, γιατί τα παίξαμε και τα δύο. Δεν. Είδατε ότι δεν έχει άλλη άποψη το ένα και άλλη άποψη το άλλο και εμείς έτσι όπως το μοντάραμε. Εμείς απλά το μικρίναμε. Εμείς δεν νιώθουμε εκτεθειμένοι. Τώρα, αν εσύ θες να πεις κάτι στη Μαρία, εμείς την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Εννοείται ότι την αγαπάμε τη Μαρία, γιατί είναι φανταστική περσόνα, ρε παιδί μου, και την έχουμε φιλοξενήσει και σε εκπομπές και δεν έχουμε τίποτα με την Μαρία. Και τα λέει και έξω από τα δόντια. Και το είπε ότι δεν έχει και αυτή κάτι με μένα. Και δεν το κάνουμε τώρα για να γαλλικιάσουμε. Έχει συμβεί και σε όλους μας. Να είσαι, ας πούμε, σε μια παρέα που όλοι ξέρουν κάτι. Αυτό πήγα να πω, ότι η Μαρία άκουσε τη λέξη εκτίθεμε και τα πήρε. Ενώ έπρεπε να μείνει στο γεγονός ότι
όταν πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον έρωτα φυγά. Εγώ είχα μια, ίσως μια άποψη παραπάνω από τη Μαρία, να το πω έτσι. Γιατί ήμουνα στο κανάλι και έβλεπα και άκουγα και μάθανα τι γίνεται με το συγκεκριμένο σύριαλ. Ξέραμε και πέντε πράγματα παραπάνω, ρε παιδί μου. Και αυτή τη συμβουλή την έχω δώσει και στη Ματίλδη. Που καμιά φορά βγαίνει και επειδή η Ματίλδη όντως δεν διαβάζει sites, δεν βλέπει τηλεόραση, δεν ξέρει τι γίνεται. Τη λέω, όταν σε ρωτάν κάτι και δεν το ξέρει, μην απαντά, μην εκφέρει άποψη. Πρέπει να δεις το θέμα, να το παρακολουθήσεις, να ξέρεις και από όλες τις πλευρές τι έχει γίνει, τι έχει υποθεί. Και μετά μπορείς, ναι, εννοείται να έχεις την άποψή σου. Αλλά να ξέρεις. Εκεί πήγαινε το εκτίθεμε και το πήρε στραβά η Μαρία. Εντάξει, μωρέ, σε μια εξήγηση τώρα. Τώρα επειδή η Ματίδη και ο Θοδωρής Μαραντίνης θα είναι εδώ σε λίγο. Λες και να μου την πει και η Ματίδη. Και δεν μου πει. Εμένα δεν μου το πει δημόσια. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η σειρά δεν είχε χαμηλά νούμερα πτήσης. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το οποίο. Για το οποίο συζητάμε και λέμε πώ γίνεται μια τέτοια σειρά. Είναι μια πετυχημένη σειρά που φανταστείτε ότι την πρώτη χρονιά έφτασε να κάνει μέχρι και 20 σε ένα σταθμό που έκανε μονοψήφια μέσο όρο και πολύ κάτω από του 10 μέσο όρο. Ναι. Και μάλιστα τη δεύτερη χρονιά που του αλλάξανε και ώρα, εξακολουθούσε να πηγαίνει καλά, ρε παιδί μου. Είχε, γι' αυτό όλοι στεναχωριόμαστε. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν κάποιες συμφωνίες από πίσω και αλλαγές στον προγραμματισμό του καναλιού, γιατί αναλαμβάνουν άλλη διεύθυνση στο κανάλι κτλ., είναι λογικό να γίνονται τέτοια πράγματα. Κακό σίγουρα, γιατί είναι μια καλή δουλειά, καλοδουλεμένη και ηθοποιημένη στον αέρα. Αλλά να ξέρουμε για τον λόγο που έγινε. Αυτή ήταν η, μας, η δική μας θέση. Και δεν συζητιέται τόσο πολύ, γιατί όλοι το συζητάνε για την ακοπή. Και νομίζω δεν είναι τυχαίο που συζητιέται αυτή τη στιγμή και ένα καλό σενάριο, το οποίο θα το δούμε στην πορεία πώς θα γίνει, αν αυτή η σειρά τελικά δεν κοπεί ολοκληρωτικά. Και να σας πω κάτι, δεν με εξευτελίσατε τελικά. Εντάξει, ούτε τη Μαρία. Μια χαρά. Είμαστε μια χαρά και εμείς και οι συνεργάτες μας. Πολλά, πολλά φιλιά στη Μαρία να στείλουμε. Την αγαπάμε. Την αγαπάμε, την περιμένουμε να έρθει και εδώ, όποτε θέλει, βεβαίως.